That's what most people get this, probably they get on a screen, which is tired, huh? O pio San Valentín, digamos, que yo hago, si lo decía, de la telefonía. Τώρα στην ψηλάφιση, εκεί αυτό το πρόβλημά του, βρέθηκε όλοι να είναι διηγουμένος περίπου στα 5 λεπτά και ήδη επόμενη. Ενώ ύστερα από ένα τροφικό όχι που είναι ο μαλακός και αμάτων είναι περίπου 1,2 εκατοστά. Νομίζω δεν είναι τα ερωτήματα που είπαμε και χθες, τι από όλα θα κάνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να ψηφίσουμε τώρα. Δηλαδή με τον εικονικό ασθενή θα μπορούσαμε να κάνουμε την επιλογή του εδώ. Αναγκαστικά θα πάμε στα ίδια. Έτσι, τα έχουμε πει και χθες, δεν έχει νόημα νομίζω να κάνουμε κάτι παραπάνω. Και βλέπουμε ότι στην αρχική, θα λέγαμε έτσι, διάβολη εκτίμηση των ασθενών αυτών πρέπει να γίνει ένα επένδυτο σχέδιο. Πρέπει να γίνουν οι καρκινικοί δείκτες και από εκεί και μετά, πριν την οχιεκτομή, να γίνουν αυτό το διάβρα και κατάπτυξη του σπέρματος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή έχουμε κάποιες ενδείξεις για τον νευρόπλευρο όργανο, πρέπει να γίνει η αιτιοψία του αισθημάτων. Εξηγήσαμε την τεχνική της οχιεκτομής, άρα νομίζω προχωράμε και αυτά είναι κάποια ευρήματα που εδώ βλέπουμε το υπέρηχο, βάζουμε τα όρια, και εδώ βλέπουμε την υπερδίαση του νομίζω ότι δεν μπορούμε να το τελειώσει έτσι, γιατί για τα ίδια πράγματα μέχρι εδώ δεν έχουμε καμία δυνατότητα να. Άρα, εξηγώντας λίγο πάλι τη θεωρία, οι καρκινικοί δείκτες αποτελούνται από το περίπτωμα με το κάτι, βλέπετε από τι που παράγεται, βλέπετε την ευκαιρία ζωή, άρα μυστικά και αυτό θα μας ζωήσει, οπότε περιμένουμε εφόσον όλα καλά γιατί υπάρχει μεταστατική πρόσκληση να έχουμε τις συλλογικές τιμές και εδώ βλέπετε λίγο που ακριβώς τις κατάλληλες σε ποιους ιστορικούς τύπους. Το ίδιο με την άλφα φωτοπροτεΐνη, η μίσια ζωή και 4 εβδομάδες που είναι συμφωνή με τα στατική νόσο, η άλφα φωτοπροτεΐνη δεν αυξάνεται ποτέ σε αμυγές σε μήνωμα ή χωριογραφήμα. Η ενδεχά, είπαμε ότι ως μέτρο, κυρίως μέτρο του καρκινικού φορτίου, δεν είναι ειδικός δείκτης. Και εδώ νομίζω είναι οι πίνακες, εδώ είναι στο Journal of Clinical Oncology, έχουν βγει αυτά τα recommendation, όπου είναι από την ASCO, την Αμερικάνικη Ομολογική Εταιρεία, για το πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι δείκτες. Και εδώ βλέπετε τον πρώτο πίνακα αυτό, πότε μπορεί να έχω μια ψευδή αύξηση από τα πληθώρια. Και βλέπετε τις διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπου κάποιος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, όπως είπαμε και στο περιστατικό το δικό μας, εκεί είχαμε υπομονιμότητα, είμαστε εδώ, σε αυτήν εδώ την κατηγορία, όπου είχαμε μια ψευδή αύξηση και αυτό πότε υποπτευόμαστε, όταν έχουμε μια μικρή αύξηση στην προκειμένη περίπτωση της χωριακής νομοσύνης. Πότε χρησιμοποιούνται και για ποιους λόγους, είπαμε, οι δείκτες δεν χρησιμοποιούνται σε σκρίνι, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μαζικό επιδημιακό έλεγχο, δεν βάζουμε τη διάγνωση όλων αυτών. Εντάξει, χρησιμοποιούνται σαν δείκτες παρακολούθησης της θεραπείας και στα μη συμπτώματα και στα συμπτώματα, δεν κάθονται να τα πούμε όλα αυτά. Και ερχόμαστε στην κατάσταση ότι πριν από χειρουργείο ή οπουδήποτε ή οπωσδήποτε πριν την χημειοθεραπεία πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός των ορμονών, θερμοδιάγραμμα και κατάψυξη του σπέρματος. Συμφωνούμε όλοι ότι μέχρι το σημείο της οχιεκτομής τα πράγματα είναι απλά και όλοι κάνουν το ίδιο. Μου τέθηκε από την ομάδα την άλλη χτες το ερώτημα τι γίνεται για κάποια κλινική δεν έχει τη δυνατότητα ταχείας βιοψίας. Το θέμα είναι καθαρά νομικό. Όλα τα guidelines λένε πρέπει να πάρουν ταχείας βιοψίας. Και αν δεν το κάνουμε και αν θέλουμε να τον όχι και δεν έχει την οριστική μετά την τροπική έκθεση καρκίνο, ο γιατρός έχει πρόβλημα.
Εγώ έχω την τύχη να έχω εργαστεί σε κλινικές όπου είχαν πάντοτε τη δυνατότητα να κάνουν τα διαγνώση γενικά. Φυσικά μπορεί να πει κάποιος, έχω τόση εμπειρία μακροσκοπικά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το μόνο εγώ ότι το έχουμε κάνει και εμείς καμιά φορά, αλλά δεν πήραν τα διαγνώση, αλλά ήμασταν τόσο σίγουροι που προχωρήσαμε. Χωρίς να το πούμε στους πάθωνας όμως, γιατί μετά το εμπαζονίζουν, μας μαλώνουν. Χωρίς να το πούμε, κάναμε την οχιακτομή και μετά έρχεται τα χέρια. Όμως, είναι καθαρά το μικρό το πρόβλημα. Παιδιά, βιοψία βγαίνει, κύριε καθηγητά, αν δεν είναι το παιδί. Έχετε κάνει και μια MRI για τα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και ο ανοιχνολόγος είναι μια κοπέλα η οποία ξέρει το πράγμα και σε αυτό εγώ υποψιάζω προεκλητικά σε μήνα, είναι το πλέον πανερό. Είναι όμως αρνητική. Προκειμένου λοιπόν μετά να μην σας έρθει σε χειρότερο νομικό πρόβλημα γεμάτος μεταστάσεις, τι συμβουλεύετε τους νέους γεωργικούς. Εμείς... Δηλαδή και εσείς από τα χρυσά σας χέρια υποψιάζεστε καρκίνο. Για τον λόγο λέει το ίδιο, η ταχεία εμείς δεν κάνουμε, τουλάχιστον εγώ δεν κάνω ποτέ ούτε εξονική, ούτε MRI, εάν δεν έχω πρώτα την ιστολογική τεκμηρίωση. Και ότι μπορεί να μην είναι κάτι και τα έχω κάνει σ' άλλο. Δηλαδή η σταδιοποίηση η οποία γίνεται με αυτές τις εξετάσεις γίνεται αφού έχει τεκμηριωθεί πρώτα ο καρκίνος. Άρα λοιπόν δεν έχει την έννοια να έχω MRI και ποτέ. Αν το φέρει απ' έξω, πολλοί το φέρουν, εντάξει. Εάν η βιοψία είναι αρνητική, το πρόβλημα δεν το έχει ο ουρολόγος, το έχει ο παθανατόμος. Το νομικό πρόβλημα. Τι θα συστήσετε όμως θα πω. Εγώ δεν θα τον έβλεπα. Μετά, φεύγει ο ασθενής, έξοδος. Σε πόσο καιρό θα πρέπει να κάνει δείκτες, σε πόσο καιρό θα πρέπει να ξαναέρθεις. Εάν οι δείκτες είναι αρνητική προφανώς δεν χρειάζεται να ξανακάνει, διότι είναι αρνητική έτσι. Μπορεί να ξανακάνει, δεν ξέρω αν θα μας βοηθήσει έτσι. Αύξηση του μεγέθου με το κυβέρνημα, σε πόσο καιρό θα πείτε να έρθει να δει αν αυξάνει το μέλλον. Στο μήνα πιστεύω ότι πρέπει να ξανακάνει έτσι. Αν είναι καρκίνο, θα δείξει κάποια μεταβολή του μεγέθου. Να προσθέσω κάτι, γιατί λίγο νομίζω βγαίνουμε το και γι' αυτό έβαλα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Εφόσον υπάρχει κλινικό έβριμα ψηλαφυτικό, έχεις υπέρηγο, γιατί ο υπέρηγος είναι υποχρεωτικός να γίνει. Και σου λέει ότι έχει υποψία όπου πάει για οχιεκτομή. Σε περίπτωση που έχεις μεγάλες αμφιβολίες, τότε και μόνο ζητάς ταχεία βιώψη. Πριν δεν υπόθηκε αυτό όμως, να ξεκαθαριστεί λίγο. Είστε η εικόνα, γι' αυτό είπα να γίνει τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Ξανακούσε αυτό το που συζητήσαμε χθες. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε όλους να κάνουμε ταχείες βιώψεις. Γιατί ουσιαστικά οι οχιεκτομές θα γινόταν σε τρία κέντρα που έχουμε και εμείς ακόμα που είναι πανεπιστημιακό για να κάνεις ταχεία βιώψη που μας πάρει τρεις ώρες. Εδώ ποιος κάνει τα ταχεία βιώψη αυτά τα δύο. Όλοι οι άλλοι κάνουν τα ταχεία. Όταν έχεις κλινικό έβριμα ή περιχογραφικό, κάνεις ταχεία βιώψη που να αφαιρέσετε τον όρκο. Μα λένε όχι. Πάντα. Εγώ πάντα. Όχι, πάντα δυνατέ. Άρα έχεις την υποψία ότι είναι όπως, ναι. Γι' αυτό είπαμε, η δεύτερη περίπτωση εκεί είναι τότε μόνο. Αλλά όταν έχεις όλα τα άλλα είναι. Δεν πρέπει να είσαι ακόμα με την αγκαλιά. Να ρωτήσω, υπάρχει στην βιβλιογραφία ποσοστό οχιεκτομών που έγιναν ενώ δεν θα έπρεπε να γίνουν. Δερμοϊκή χύση, ναι, υπάρχει. Ποιο είναι το ποσοστό. Δηλαδή, ποια είναι η πιθανότητα να κάνουμε άλλο πράξη με αυτό το αν δεν κάνουμε ταχεία, γιατί δεν έχουμε εκεί που είμαστε. Πολύ μικρό. Ταχεία βιοψία, πάνω από 17%. Στα χέρια, στα σταμάτια, ποιον. Κλείνουμε δηλαδή τον παθανοτόμο, 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 τον αυτή είναι ότι δηλαδή, γιατί δεν τον εμπιστεύεσαι στην αρχαιοκτομή και τον εμπιστεύεσαι μετά στο ΣΥΕΙ κύστερο, τον εμπιστεύεσαι στο ΣΥΕΙ νεφρού, δηλαδή άμα αρχίσουμε να αμφισβητούμε. Ναι, στην αρχή θα αμφισβητήσουμε την ταχεία, μετά την οριστική, διότι και η οριστική παίζει ρόλο, αν θα κάνεις κυστεκτομή ή όχι. Θα αμφισβητήσεις αν είναι τα δύο ή όχι, δεν είναι, θα τα μπλέξουν. Είναι αντίστοιχο. Να ρωτήσω, εγώ πραγματικά τώρα μπερδεύτηκα. Έχουμε ένα ψηλαφετό έβριμα. Ναι. Κάνουμε έναν υπέρηχο. Ναι.
Ο υπέργος σε πρώτη φάση είναι διαγνωστικός και μας λέει ναι, πρόκειται για καρκίνο στον όχθη. Θα σας πω κάτι. Αυτό το πράγμα δεν το πει ποτέ ο υπέργος. Ο μόνος που λέει ότι είναι καρκίνος είναι ο παθανατόμος. Όλα αυτά είναι υποψίες. Δεν λέει ποτέ ο υπέργος ότι είναι καρκίνος. Η υψηλού βαθμό υποψία, το πολύ πολύ. Ωραία. Άρα επομένως. Και έχεις αντιληφθεί τι είσαι. Ναι. Αν δεν κάνει βραχία υποψία και δεν είναι καρκίνος, έχεις μπλέξει με κάτι. Τώρα εντάξει, Πέτρο, θα μου λέω το εξή. Δεν πάει να το κάνει το παιδί, έχει ενημερώσει συγγενείς, έχει ενημερώσει ασθενείς, έχει ενημερώσει από πάνω. Άρα έχω αυτή την υψηλή υποψία ότι είναι καρκίνος και θα προχωρήσω. Και νομίζω ότι το περιστατικό μείνει εκεί, δηλαδή αυτό νομίζω είναι λίγο υπερβολικό να εκφοβήσουμε τον κόσμο στη σωστή. Εδώ πέρα πρόκειται για την ασθενή. Αυτό είναι συγγνώμη για το έχω ξανακούσει σε άλλο πάνελ ότι οπωσδήποτε δεν γίνεται αλλιώ και όλοι θα πλέξουν νομικά και θα μα τρέχουν στα δικαστήρια. Όταν γίνει καλή ενημέρωση, έχει αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει. Νομίζω ότι έχει. Έχει το ασθενή, δείχτε σε αρνητική, υψηλού βαθμού υποψία, αν το θέλει, ένα στο ουρανό. Μη σαφώ καθορισμένα όρια του τύπου υπέρη υπογενείου και υπερηγενείου του Μαζεσκονόρια, δείχνει σαν να τη γη που τα χέρια του ήταν τελείω έμπειρα του κυρίου Τζόρτζη, είναι σύγχρονη. Εκεί λοιπόν δεν γίνεται βραχία, βγαίνει όρχη και είμαστε στην αρχαία. Το τελικό παρασκεύασμα να είναι αρνητικό για κακοήθεια. Ο ασθενή από εκεί και πέρα, αν πάει σε γνωστού δικηγόρου τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να πει δεν ενημερωθήκαμε καν για τη δυνατότητα της ταχείας μειοψίας. Γι' αυτό νομίζω ότι θέλει προσοχή και θέλει συζήτηση. Ενημέρωση και συζήτηση με τους ασθενείς. Λοιπόν, να ξαναπούμε λίγο στο περιστατικό μας και να δούμε τι γίνεται εδώ. Βλέπετε, νομίζω, πάθα μόνο αυτά. Εγώ πιστεύω για να καταλάβουμε ότι μέχρι την τραχεκτομή, λίγο πολύ, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, έτσι όπως είπε το πρόβλημα στον καρκίνο του όργανου σαν τις δεν είναι σταδιοποιήσεις. Τι κάνουμε όταν έχουμε πιο σημαντικό και ποια ιστολογική εικόνα. Άρα, περνάμε, είπαμε, κλινική εξέταση. Έχουμε διακομμένος το δεξί μυαλός, ένα αριστεράκος, ρυθρώνει τα ψηματικό δεξίες όρες. Λεπτά και εδώ μπαίνει το πρώτο ερωτηματικό που νομίζω να ψηφίσουμε ποιος θα οδηγούσε αντικατική αγωγή. Μόνο από τη βίωση, γιατί το έχουμε δει και αυτό, και παρένθεση τώρα. Ο μέσος χρόνος διάγνωσης του καρκίνου του όρχιος διεθνώς είναι 6 μήνες. Από διάφορα μελέτες. Γιατί μπαίνουν διάφορα τέτοια θέματα, όπως είναι η επιδημή τι θα φύγει, σε ποιον θα πάει σαν πρώτη αναφορά, δηλαδή θα πάει στο γενικό γιατρό ή θα πει σε ειδικό. Όλα αυτά τα προβλήματα, ο μέσος χρόνος λέει είναι 6 μήνες ως τη διάγνωση. Και χθες ερωτήθηκε αυτό, από τη στιγμή που εμείς έχουμε διάγνωση, μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε περιθώριο να κάνουμε ένα σκεπτόμενο. Άρα, θα προηγούσε κανένας μόνο αντιβιωτικά. Κανένας. Θα κάνει μαγνητική τομογραφία ως χέρου. Ανάλυση και καλλιέργεια σπέρματος. Όχι, θα έκανα μόνο. Υπάρχουν τρία papers που λέμε και για μεγάλο βαθμό με image analysis, σε ανακρούνση του τύπου. Αν κάποιος είναι σε πιτοκάδιο να σου στείλει το κειμένο στο παιδί και τα λοιπά, όχι μόνο αυτό, αλλά θα μπορούσα να κάνει. Για ποιο λόγο να μην το κάνει. Ανάλυση και καλλιέργεια σπέρματος. Και η περιχρηματογραφικό έλεγχο. Νομίζω αυτή είναι η σωστή απάντηση που μπορούμε να δούμε. Νομίζω τα πάμε και εδώ για την οικονομία του χρόνου. Να κατεβούμε λίγο τι επιλογέ. Καρκινική δείκτε και αξονική τομογραφία εγκεφάλου θώρακα κοιλία των Πρετονέων. Μαγνητική τομογραφία οσχαίου. Δείκτε. Αξονική τομογραφία θώρακα κοιλία όπως το Πρετονέο και σφιχτογράφημα οστών, καρκινική δείκτε και αξονική κοιλία και όπως το Πρετονέο, καρκινική δείκτε και αξονική θώρακα κοιλία και όπως το Πρετονέο. Ποια από όλες τις εκλογές, έτσι, για να βάλουμε μία-μία, το πρώτο ποιος θα το κάνει. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Το πέμπτο. Μια ερώτηση. Είναι λάθος να γίνουν μόνο οι καρκινικοί δείκτες και να γίνουν μια επιχειρησία σε αυτό το θέμα. Να δείτε τώρα αυτή η εξέταση που κάνατε πριν από την οσία. Αυτό νομίζω ότι
στο μικρό. Στα δύο πίσω πάνε γυμμένα. Εντάξει. Το πρόβλημα της ακτινοβολίας και μετέπειτα στην παρακολούθηση κτλ. Ξαναπείτε λίγο πάλι στο ρυθμό. Τι θα κάνατε τώρα. Χειρουργείο σκεκτομής, ορμόνες, χρωμοδιάγραμμα και κατάψυξη, έλεγχος τεστοστερόνη στο χειρουργείο ή μόνο χρωμοδιάγραμμα και κατάψυξη. Το πρώτο ποιος θα έκανε. Το δεύτερο. Κατάψυξη, έλεγχο τεστοστερόνη, έφτασε τη σελέτη κτλ. Νομίζω είναι εκεί. Για να προχωράμε λίγο, ναι, πάμε στο επόμενο. Τώρα, ο έλεγχο σημαντικότητα τη κατάψυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Νομίζω ότι τα είπαμε. Τώρα, στον ασθενή μα, LH και FSH, και στο σπερμοδιάγραμμα είχαμε 2 ml, 18 εκατομμύρια. Κινητικότητα όπως βλέπετε και μορφολογία αυτή. Ο ασθενής κατέψυξε σπέρμα. Και ο σωστοκίνητα είναι η καλύτερη, έτσι τα λέγαμε, τεχνική για να έχει το μέγιστο στην απόδοση και την κατάψυξη του σπέρματος. Θα το συζητήσουμε και στο επόμενο session. Από εκεί και πέρα με 3 μέρες σεξουαλική αγωγή θα βγάλει ένα δείγμα. Δεν χρειάζεται πολλαπλά δείγματα, 2-3 δείγματα. Είναι καλό να γίνουν 2-3 δείγματα. Είναι καλό, το συζητάμε στο μέλλον. Okay. Είναι καλό να γίνουν 3 δείγματα, βεβαίως είναι καλό. Άρα, πάμε. Τι χειρουργείο τώρα θα προτείναμε, αφού έχουμε κάνει και την κατάψυξη, τι χειρουργία. Μερική ορχιεκτομή και ογκιεκτομή δεξιά. Μερική ορχιεκτομή, ογκιεκτομή δεξιά και βιοψία αριστερού όρχιος. Υψηλή ορχιεκτομή, υψηλή δεξιά και βιοψία, βιοψία δεξιού όρχη. Το πρώτο. Κανένας. Το δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Ωραία. Πάμε στην τέταρτη επιλογή. Ωραία. Τα πάμε νομίζω. Λύσαμε και το... Μάλλον δεν λύσαμε. Αναδείξαμε λίγο το πρόβλημα της ορχιεκτομής και στη βιοψία. Για τη βιοψία τα είπαμε και χθες στις διαφάνειες. Νομίζω έχει συγκεκριμένες ενδείξεις πότε κάνεις βιοψία στον ετερόπλευρο όρχη. Εδώ θέλουμε να συζητήσουμε κάτι για τη βιοψία. Μπορούμε να επαναλάβουμε τις ενδείξεις λίγο. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν έχουμε νέο ασθενή καταρχάς, πάνω από 40 δεν έχει νόημα. Δύο, όταν έχουμε ατροφικό όρχη και όταν έχουμε υπογονιμότητα. Και έγινε, γιατί στη διαφάνεια που είχα που τα μετέφερα από τα guidelines, μιλάνε για Johnson score. Δεν χρειάζεται, έχεις κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα και βλέπεις ότι έχει υπογονιμότητα. Μεγάλου βαθμού. Αυτές οι τρεις είναι οι κύριες ενδείξεις για να κάνεις βιοψία στον άλλον όρο. Νομίζω δεν χθες... πρέπει να συμπίπτουν και οι τρεις. Η μία φτάνει. Είχατε πει και... Τους τρεις πρέπει να υπάρχει. Έτσι. Ναι. Και ιστορικό κρυψορχίας, ακόμα και αν δεν επηρεάζεται το μέγεθος του όρχη, μόνο με το ιστορικό. Είναι σωστά όλα αυτά. Να θυμηθούμε οι νέοι γιατροί μας ότι αν κάποιος έχει insight στον άλλον όρχη και ζει σε 95 χρόνια, έχει 100% πιθανότητα το insight του να γίνει invasive. Άρα λοιπόν αυτό το κάνει support. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος για την κρυψορχία, αν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος που αυξάνει το risk για το malignancy. Ο ένας είναι η κρυψορχία, αν έχει γεννηθεί από εξωσωματική γονιμοποίηση, άλλος risk factor κτλ. Ωραία. Τώρα, έχουμε κάνει την ορχιεκτομή, άρα μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία πότε θα κάνουμε, πότε θα επαναλάβουμε τους καρκινικούς δείκτες. Εδώ, βάσει του περιστατικού είπαμε, είχαμε δώσει... Έτσι, πότε κάνουμε μετά την ορχιεκτομή, μετά μια εβδομάδα, ένα μήνα, δύο εβδομάδες ή μετά τρεις μήνες. Στην πρώτη περίπτωση, ποιος θα έκανε επανέλεγχο μετά μια εβδομάδα μετά την ορχιεκτομή. Ωραία. Μετά ένα μήνα.
μετά 2 εβδομάδες και στους 3 μήνες. Λοιπόν, τι γίνεται, και εδώ δεν είναι λίγο ξεκαθαρισμένα. Οι ογκολόγοι και σύμφωνα με την ΕΣΜΟ, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας των Medical Oncologists, ότι ήδη από την πρώτη εβδομάδα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε την κινητική των δεικτών. Και εδώ μάλλον επιβεβαιώνονται, συνήθως τα δικά μας λέμε, οπωσδήποτε στο μήνα. Εδώ επιβεβαιώνονται γιατί έγινε μετά εβδομάδα, πάμε λίγο στην πρώτη επιλογή. Και είναι αυτό που είπαμε. Είχαμε μια ελαφρώς αυξημένη β' χωριακή και εδώ νομίζω τα είπαμε και χθες το μηχανισμό που πολλές φορές το εργαστήριο μπορεί να μπερδέψει γιατί έχουμε μια αύξηση, γιατί όπως βλέπετε εδώ έχουμε μια αύξηση της LH, οπότε το εργαστήριο μπορεί να σου δώσει ψευδώς θετική αυξημένη β' χωριακή λόγω της κοινής αλύσου των μορίων της β' χωριακής και της LH. Άρα έγινε αυτό εδώ, μετρήθηκε και τη τεστοστερόνη, βλέπετε έχει 25, ήταν υπογοναδικός, μπήκε σε Τώρα, ποιο είναι το επόμενό σας βήμα, κατεβαίνουμε λίγο προς τα κάτω. Όταν έχουμε αυτές τις τιμές τις εργαστηριακές. Χήμιο λόγω αυξημένης β' χωριακής, επανέλεγχος στο μήνα, συμπληρωματική άκτινο ή χορήγηση τεστοστερόνης. Το πρώτο ποιος τα έκανε. Δεύτερο, επανέλεγχο τιμό στο μήνα. Το 3. Και ποιοι θα κάναν το 4. Άρα, νομίζω μπορούμε να το συνεχίσουμε. Ναι, σε πληρώσω κάτι. Εδώ η μέτρηση της τεστοστερόνης μας βοηθάει και στην εξής απόφαση. Έχουμε λοιπόν έναν ασθενή ο οποίος έχει ετερόπλευρη πιθανώς τίν, διότι είναι μικρός ο όρχης και προφανώς να έχει τίν. Με μια πιθανότητα όμως έτσι χαμηλή. Υπάρχει όμως η πιθανότητα να έχει τίν. Εάν έχει τίν, τίθεται μετά το ερώτημα τι θα κάνουμε με αυτόν τον ασθενή που έχει τίν. Έχει ενδοαρχική νεοπλασία. Το διαπιστώσαμε στη βιοψία του ετερόπλευρου όρχου. Τώρα τι κάνουμε. Η σύσταση λοιπόν είναι ότι μπορείς να κάνεις μία ακτινοθεραπεία του όρχεως με 20 γκρέι, ίσως φτάνουν και 18. Γίνεται και μια μελέτη που τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα γνωστά, μήπως φτάνει και ένας κύκλος καρμποπλατίνη. Αν έχουμε εδώ όμως την τεστοστερόνη, η οποία είναι 25 μόνο ναυγραμμάρια, δηλαδή είναι όρια ευνοχισμού. 25 έχουν ασθενείς που κάνουν ανδρογονική στέρηση σε καρκίνο του προστάτη. Άρα δεν έχει τεστοστερόνη αυτός. Γνωρίζοντας αυτό το γεγονός, μήπως τελικά κάνουμε ορχιεκτομή και στον άλλον όρχη, αφού δεν έχει νόημα, δεν παράγει τεστοστερόνη. Τι να τον κάνουμε. Μόνο καρκίνο μπορεί να βγάλει. Έτσι. Ορίστε. Είναι πολύ σωστές αυτές οι κατευθύνσεις. Στον προβληματισμό τώρα, ετερόπλευρη βιοψία δεν βρέθηκε ούτε invasive ούτε inside. Βρέθηκε όμως μια υποσπερματογένεση. 1/10 σπερματικά σωληνάρια με λίγες 3/40 επιμικισμένες σπερματίδες. Ο άλλος όρχης έχει φύγει από τα χέρια του κυρίου Τζόρτζη. Τον έβγαλε έξω. Αν δώσω τεστοστερόνη, το έχω δώσει το καλύτερο αντισυλληπτικό. Φύγαν και οι σπερματίδες, φύγαν και τα σπερματοκύτταρα. Άρα η ηλικία, η υπογονιμότητα να συνεκτιμηθούν όλα πριν δοθεί η τεστοστερόνη. Λοιπόν, άρα τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε τι στάδιο ήταν αυτός ο ασθενής. Ένα α, ένα β, ένα s ή στάδιο 0. Επιλογή. Έτσι για να προχωράμε, νομίζω αυτή είναι η σωστή απάντηση. Κλικάρουμε το πρώτο. Τώρα, όγκος είναι στάδιο, δηλαδή έχουμε PT1, όλα είναι αρνητικά, δεν έχουμε μεταστάσεις. Περιορίζεται στον όρχη και στην επιδημίδα. Δεν έχουμε αγκιακές διεθύσεις, διεθύσεις των χιτών του όρχης, δεν έχει παθολογικούς λεμφαδένες. Άρα ένα α. Νομίζω ότι η σταδιοποίηση την είπε εδώ και ο Καλατζής. Αυτή πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα για τον καρκίνο του όρχης. 2 είναι πράγματα που πρέπει κάποιος να δει όταν αξιολογήσει την μετέπειτα θεραπεία του, όπως το είπαμε και χθες. Στο σεμίνωμα 2 είναι οι παράγοντες κινδύνου, δηλαδή να έχουμε πάνω από 4 εκατοστά μέγεθος όγκου ή δίθυση του ρέτε τέστης και στους μη σεμινωματώδεις να έχουμε κυρίως αυτό που έχει την καλύτερη προγνωστική αξία, ανεξάρτητη προγνωστική αξία, είναι να έχουμε δίθυση λεμφαγκιακή ή αγκιακή.
Άρα, όταν έχουμε αυτά τα πράγματα ανάλογα στο σεμίνωμα ή στο μη σεμίνωμα, πάμε σε κάτι πιο επιθετικό. Και, γιατί η στάνταρ θεραπεία μέχρι τώρα είναι η παρακολούθηση στους περισσότερους σε αυτό το στάδιο. Όταν έχουμε αυτούς τους παράγοντες, πάμε συνήθως σε χημειοθεραπεία. Άρα, στον ασθενή εδώ, τι θα ακολουθούσαμε, θα πηγαίναμε. Τώρα, αυτά τα είπαμε χθες. Εδώ πλέον δεν έχουμε, είπαμε, δεν έχουμε κανέναν από τους παράγοντες αυτούς τους. Δεν έχουμε ακόμα την ιστολογική εικόνα. Άρα ναι, δεν μπορούμε να πούμε τι θα κάνουμε ακόμα. Πρέπει να έχουμε την ιστολογική εικόνα. Το είπα στο προηγούμενο. Δεν πέρασε, όχι. Ήταν μεικτός όγκος. Ναι. Ήταν μεικτός όγκος, έτσι. Είχαμε. Εγώ εκεί πιστεύω πρέπει, εκεί πρέπει να μείνουμε σε ένα σημείο που για μένα είναι αποφασιστική σημασία. Το 30% όριμο τεράτομο. Είναι αυτό το τμήμα του ιστού, του καρκίνου, που καθορίζει πλέον τα πάντα. Έτσι, καθορίζει τη μοίρα του ασθενούς, το όριμο τεράτομα. Διότι αυτό δεν είναι ούτε ακτινοευαίσθητο, ούτε χημειοευαίσθητο. Και θα το δούμε αυτό, έτσι. Άρα, λοιπόν, πρέπει να παρακολουθούμε καλά και να διαβάζουμε καλά την ιστολογική έκθεση. Και έχει συμβεί το εξής. Να έχουμε μια ιστολογική έκθεση που δεν αναφέρει τμήματα όριμου τερατώματος, να κάνουμε τη χημειοθεραπεία σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, μετά από 6 μήνες ή 3 μήνες να έχουμε αύξηση οπισθοπερνιακής μάζας και να πάμε ξανά στον παθανατόμο και να πούμε ξανακοίταξε τα τζαμάκια με αυτό το ερώτημα. Και μετά να μας λέει ναι, έχει και όριμο τεράτωμα. Με συγχωρείτε πολύ, δεν το περιέγραψα, δεν το είδα. Έχουν συμβεί αυτά. Άρα, στο περιστατικό μας, τι θα κάναμε. Θα κάναμε χημειοθεραπεία, άκτινο, λεμφαδενικό καθαρισμό ή παρακολούθηση. Για την πρώτη επιλογή, για τη δεύτερη, χειρουργείο ή παρακολούθηση. Στην παρακολούθηση, έτσι. Λοιπόν, τέταρτη. Λοιπόν, τα είπαμε λίγο και χθες. Τα προβλήματα νομίζω έχουν λυθεί. Ο καθένας μάλλον ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης, χωρίς να έχει ψηλό evidence γιατί εκείνο, γιατί τ' άλλο. Άρα εδώ βλέπετε της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Βλέπετε πώς πρέπει να γίνεται η παρακολούθηση, για πόσα χρόνια, μέχρι τη δεκαετία, εντάξει. Και βλέπετε με τι εξετάσεις πρέπει να γίνεται αυτό. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, τους πρώτους 19 μήνες μετά το χειρουργείο όλα πήγαιναν καλά, αλλά τότε αρχίζουμε να έχουμε μια αύξηση των καρκινικών δεικτών, όπως βλέπετε εδώ, και ουσιαστικά αρχίζουμε να έχουμε κάποια ακτινολογικά ευρήματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο κλινικό στάδιο 1, λέμε κλινικό στάδιο, έχει σημασία, δηλαδή απεικονιστική μέθοδος. Παρόλο που δεν βλέπουμε λεμφαδένες, 30% των ασθενών έχουν μικρομεταστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν ετίθεται φυσικά το ερώτημα, μήπως είναι καλύτερα τελικά να κάνουμε τον λεμφαδενικό καθαρισμό. Διότι θα πιάσουμε αυτούς τους ασθενείς που θα έχουν τις μικρομεταστάσεις και εάν υποτροπιάσουν αυτοί οι ασθενείς, η υποτροπή λαμβάνει χώρα μόνο στους πνεύμονες, άρα εύκολη εποπτεία. Το 70% όμως των ασθενών θα υποστούν μια μεγάλη επέμβαση χωρίς να υπάρχει λόγος. Γι' αυτό πάμε σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Τζόρτζης. Εκτιμούμε το αν είναι υψηλού ρίσκου ή όχι. Δηλαδή διήθηση αγγείων, αν έχει πάνω από 50% εμβρυϊκό καρκίνωμα και τελευταίως μετράτε και ένα αντίσωμα, MIB, κατά του K67, το οποίο αν είναι πάνω από 70% θεωρείται υψηλού ρίσκου ο ασθενής. Αυτοί υποτροπιάζουν με πιθανότητα 70%, έτσι. Και προφανώς εδώ να πρόκειται για ένα τέτοιο ασθενή. Κύριε καθηγητά, μια ερώτηση κυρίως και για τους νέους συναδέλφους. Όταν και εγώ ήμουν πολλά χρόνια πριν φοιτητής και μετά έκανα ειδικότητα, ήξερα ότι υπάρχουν φθενωρέα πράγματα. Εμείς δεν τα ξέραμε. Υπήρχαν 2 σχολές, η Ευρωπαϊκή Σχολή και η North America Σχολή. Η μία σχολή έκανε μόνο χημειοθεραπεία. Η άλλη σχολή σκεφτόταν και το lymph node dissection. Τα πράγματα λοιπόν άλλαξαν. Αυτά είναι guidelines, κύριε καθηγητά, έτσι.
Ευχαριστώ. Και τι γίνεται τώρα, υπάρχει μία τάση να φεύγουμε στα πρώτα στάδια από λεμφαδενικό καθαρισμό εκτός από μία περίπτωση που δεν μπορούν να γίνουν τα άλλα, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία για τον οποίο δεν λόγο δεν δέχεται και δεν μπορεί να γίνει να μπει σε παρακολούθηση. Τότε μόνο έχουμε απόλυτη ένδειξη να κάνουμε πιστοπρωτοναϊκό. Από την αρχή, primary μιλάμε, όχι σαν τη συγκεκριμένη τώρα που έχουμε τη μάζα. Και στην Αμερική που γινόταν εμφανιστικοί καθαρισμοί και βγήκαν τα μεγάλα, τώρα υπάρχει μια πτώση. Γι' αυτό το είπαμε. Υπάρχει μια πτώση, μια τάση να μειώνονται οι λεμφαδενικοί. Να κάνουμε χημειοθεραπεία και αν υποτροπιάσει να κάνουμε μετά salvage λεμφαδενέκτομη. Αυτό. Και εκεί λίγο ήταν η συζήτηση στο Journal of Urology, νομίζω ήταν, πώς θα εκπαιδεύονται οι νέοι ουρολόγοι στην Αμερική, οι resident, σε αυτού του είδους επεμβάσεις. Μειώνονται τα χειρουργία και πόσους πρέπει να κάνει κάποιος για να πει ότι έχει εκπαιδευτεί και μπορεί αργότερα μετά σαν ειδικός να κάνει λεμφαδενικούς. Θα φωνάξουμε τον αγκιοχειρουργό και ο resident θα παρακολουθεί τον αγκιοχειρουργό. Δεν είναι κακό, σε χώρες στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Όταν δεν ξέρει, το καλό είναι ο ουρολόγος να ξέρει. Την εμπειρία τη δικιά σας, κύριε καθηγητά, ελάχιστε την έχουν. Όχι, δεν την ξέρουν. Εντάξει, και εμείς τη δημιουργούμε τώρα. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα και αυτό. Γιατί τεχνικά, έτσι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει διαφορετικά. Τεχνικά μπορεί να το κάνεις. Κάποιος θα ασχοληθεί και θα το κάνει. Όλα γίνονται. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα. Ο χειρουργός, γιατί να το κάνει. Επειδή ξέρει τα αγκεία. Δεν ξέρει τη φυσική ιστορία της νόσου. Δεν ξέρει τη νόσου. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Ξέρει να σου παρασκευάσει την κύλη, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, το οποίο μαθαίνεις εσύ. Να το κάνει ο γενικός χειρουργός, πάλι το ίδιο πράγμα. Άρα ουσιαστικά γι' αυτό αυτές οι επεμβάσεις είναι. Κάποιος πρέπει να ξέρει και τη νόσο και τον καρκίνο και την πορεία της νόσου, πώς θα τον παρακολουθήσει κτλ. Στις νεφρεκτομές, κανονικά θα μας κάνουν γενική χειρουργία. Τι είναι, απολύνωση δύο αγκίων είναι. Ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό ορίζονται οι ειδικότητες, γιατί καθένας ξέρει και την πορεία της νόσου, ξέρει την παθολογία της νόσου. Άρα ουσιαστικά αυτό το πράγμα να το κάνει ουρολόγος. Ναι. Εγώ απλώς τώρα έτσι ένα σχόλιο, μια και τον έφερε σε Βασίλη, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Τζόρτζη. Ο πιστοπερητικός λεμφαδενικός καθαρισμός είναι μια καθαρά ουρολογική επέμβαση. Νομίζω ότι το πιστοπερητόνιο εμείς περηφανευόμαστε ότι είναι ουρολογικός χώρος. Δεν έχουν καμία δουλειά και οι χειρουργοί να κάνουν πιστοπερητικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς. Μπορούμε να τους έχουμε σε βοήθεια αν χρειαστεί. Αν ας πούμε μπλέκεται κάτω κύλι και θέλουμε να βγάλουμε ένα κομμάτι της και να βάλουμε ένα μόσχευμα ή διαρροτή, συμφωνώ, εκεί θα τον φωνάξουμε. Αλλά σε ένα regular, σε ένα κανονικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Νομίζω ότι ο κ. Τζόρις έχει εμπειρία να σας την περιγράψει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που γίνεται και μπορεί να γίνει από όλο τον κόσμο, αρκεί να ασχοληθεί. Το ζήτημα είναι αυτό, ότι πρέπει να ξέρεις και τα υπόλοιπα. Γιατί αλλιώς θα χάναμε και τα νεφρά. Και ήδη γίνονται νεφρεκτομές από γενικούς χειρουργούς. Ο αγκιοχειρουργός δεν ξέρει και ακριβώς ποιοι λεμφαδένες πρέπει να αφαιρεθούν και βρίσκονται πού. Στον αριστερό όρχη, παραδείγματος χάρη, το πρώτος λεμφαδένες, εγώ στο εξωτερικό που έβλεπα τον καθηγητή μου να τις κάνει αυτές, είχε μια τεράστια αφίσα. Δίπλα το χειρουργείο με 15 νούμερα. 1, 2 μέχρι 15. Και ήξερε ένα. Αριστερός όρχης είναι στο ύψος του νεφρικού μίσκου προαορτικά. Εκείνο θα βγάλω. 2. Παραορτικά. 3. Μέχρι 15. Κατέβαινε κάτω. Είχε δηλαδή χαρτογραφήσει τις λεμφαδένες. Δεν το ξέρω αυτό αν και χειρουργείο. Να βαρύς τα δυο, δεν είναι εδώ. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Καμία ντροπή δεν είναι. Προέχει ασφάλεια. Δεν είναι ντροπή, αλλά είναι για μένα πρακτικό το πράγμα. Εσύ χειρουργείς και εκείνος παρίσταται, το φωνάζεις όταν έχεις πρόβλημα. Έτσι νομίζω. Αλλιώς δεν παρίσταται κανένας. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Εγωισμός δεν υπάρχει. Πρέπει ο ασθενής να βγει με ασφάλεια και να έχει κάνει σωστά τη δουλειά σου. Άντε ρε φίλε, Λένα. Φώναξε με αν έχεις πρόβλημα. Οκ, λοιπόν, άρα εδώ. Χημειοθεραπεία με δύο κύκλους, έτσι δεν είναι. Χημειοθεραπεία με τρεις-τέσσερις κύκλους BEP. Ποια είναι η σωστή απάντηση, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο ή το τέταρτο. Καταρχάς, η ακτινοθεραπεία έχει θέση στο μη σεμινωματώδη όγκο. Δεν έχει. Καμία, έτσι ξεκαθαρισμένο. Και αρχίζει να εγκαταλείπεται και στα σεμινώματα αρχικών σταδίων. Έτσι, γιατί προκαλούσαν πολλούς δευτεροπαθείς νεοπλασίες και πολύ ανθεκτικού στη χήμιο και στην άκτη. Δηλαδή αυτοί οι ασθενείς πεθαίνανε μετά. Άρα εδώ τι θα κάνουμε χημειοθεραπεία με BEP. Οκ. Το τελευταίο, καλά το. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, έτσι. Λόγω της ύπαρξης 30% τερατώματος, δεν νομίζω ότι θα κάνουν όλοι BEP, θα κάνουν λεμφαδενικό καθαρισμό, αν ήταν υψηλό κινδύνο. Τι έχουμε αυξημένους δείκτες, ο Μαχριστό.
Εφόσον έχουμε αυξημένου δείκτε, δεν μπορεί να πάει να κάνει κατευθείαν λεμφαδενικό καθαρισμό. Εδώ πρέπει να κάνει οπωσδήποτε χημειοθεραπεία. Στο όριμο. Ο μόνος λόγος γιατί έχει βγει μια classification από το Ιντιάνα, όπως είπαμε, που ήταν η μέκα των οχεκτομών, που κάνεις με αυξημένους δείκτες, είναι σάλβας. Δηλαδή, έχεις κάνει χημειοθεραπεία, αρνητικούς δείκτες κατευθείαν, στον υπολοιπόμενο θα τα πούμε λίγο. Έχεις αρνητικούς δείκτες, πας για λεμφαδενικό. Έχεις πλατό των δείκτων, είναι σταθεροποιημένοι που μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία, σάλβας μόνο που κάνεις. Έχεις δώσει τη μέγιστη δόση της χημειοθεραπείας και συνεχίζουν να αυξάνουν οι δείκτες. Τότε μόνο μπορείς να πας να κάνεις λεμφαδενικό καθαρισμό. Και εδώ βλέπετε λίγο τα σχήματα. Τα είπαμε και χθες. Η μπλεομικίνη είναι επικίνδυνο φάρμακο. Εντάξει, κάνει πνευμονική ίνωση. Φοβερές οδηγίες διακοπή καπνίσματος, να μην ούτε καν να μπαίνει σε χώρους με καπνό, ακόμη και το barbecue λέει πιθανώς, γιατί τι γίνεται, η μπλεομικίνη κάθεται μέσα στο διάμεσο ιστό των πνευμόνων, ενεργοποιείται με αυτούς τους παράγοντες, οξυγόνο, διοξίδιο και μπορεί να συνεχίσει την καταστροφή των πνευμόνων. Εντάξει. Και τις ίδιες οδηγίες και στον ανησιολόγο, αν θα χρειαστεί οποιοδήποτε χειρουργείο, που θα θέλει γενική αναισθησία. Και εδώ βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια, στο περιστατικό μας εδώ, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, μετά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, εμφανίζει ανεμία, είπα, μεγάλη διάρκεια της κοιλιακής χώρας και αναπνευστική της χέρια. Γίνεται μια επίγουσα αξονική και βλέπουμε αυτά τα ευρήματα. Λοιπόν, κατεβαίνουμε λίγο προς τα κάτω. Άρα εδώ νομίζω ότι δεν έχει κανένας, δεν μπορεί να πει ότι θα έκανε το οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι επίγουσα η χειρουργική αντιμετώπιση. Έχουμε αναπνευστική δυσχέρεια. Πάμε στη χειρουργική αντιμετώπιση. Και βλέπουμε με το που ανοίγει η κοιλιά έχουμε αυτό το έβριμα. Και Χρήστο, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Εγώ θα θέσω αλλιώς το ερώτημα, εάν θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε αυτό, αν κάναμε από την αρχή τον οπωσδήποτε καθαρισμό. Και τότε θα τον κάναμε nerve sparing. Σας λέω ότι το ποσοστό 30% τερατώματος για μένα είναι το αποφασιστικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Δεν το πιάνει το τεράτομο χημειοθεραπεία. Δυστυχώς. Και... Εδώ, ναι. Εδώ η μόνη διαφορά ότι δεν είναι λεμφαδενικός καθαρισμός αυτός. Βγαίνει μάζα για να μπορεί να ζήσει ο ασθενής. Εντάξει, άρα στη μετεγχειρητική παρακολούθηση βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή αύξηση παραορτικά πάλι 2, 6 και 18 μήνες. Θα ρωτήσει κάποιος γιατί δεν πήγε στους 6 μήνες κάποιος να δει τι γίνεται. Συνήθως εδώ για να βάλεις την απόφαση ενός χειρουργείου για να μπει πρέπει να είσαι σίγουρος ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι υπόθηκε ότι πιθανώς να είναι μετεγχειρητικό, χάθηκε λίγο ασθενής, είναι τα προβλήματα αυτά που συναντά κάποιος και στους 18 μήνες φτάσαμε. Κινδύνευσε αυτός ο ασθενής? Κινδυνεύει ακόμα. Και δηλαδή η αργοπορία από τους 2 μέχρι τους 18 μήνες κινδύνευσε? Τι νομίζετε, ποιος είναι ο κίνδυνος? Ουσιαστικά κανένας, έτσι για να το λύγουμε. Γιατί όντως είναι το τεράτομα. Το τεράτομα για να μεταλλαχθεί, γιατί το τεράτομα... Παρακαλώ. Να ρωτήσω πριν, γιατί είναι αρκετά εντυπωσιακή εικόνα και το περάσαμε λίγο έτσι. Αυτή η μάζα... Ναι. Δεν ξέρω εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε. Βγαίνει πολύ πιο εύκολα από ό,τι φαίνεται στην αξονική. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι... Βγαίνει, ξεκολλάει. Έτσι. Έχω την αίσθηση αυτή, ας πούμε. Ναι, ναι, ξεκολλάει. Είναι τεράτομα, έχει αυτή την κυστική μορφή, δεν έχει, έτσι, δεν έχει συμφύσεις, δεν έχει τίποτα. Για να μην το ρωτήσω, α, τι είναι αυτό, τι... Θέλω να πω ότι φαίνεται ωραίο. Φαίνεται εντυπωσιακό, παρακαλώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο, σαφώς το δέχομαι ότι δεν κινδύνευσε. Να το αντιστρέψω και να ρωτήσω για ποιο λόγο όμως περιμέναμε. Υπήρχε περίπτωση αυτό στους 2 μήνες το έβριμα να ήταν κάτι άλλο, να ήταν τυχαίο, ας πούμε, artifact. Να δούμε λίγο εδώ την αξονική. Φαίνεται ότι στο εσωτερικό του πιθανώς να είναι λίγο σαν υγρό. Έτσι είναι το τεράτομα. Αλλά εκεί αρχίζουμε το. Και γι' αυτό το είπαμε και λίγο χθες, ότι πρέπει και σε αυτό το δέντρο να είμαστε μόνοι μας, δηλαδή να βλέπουμε και την αξονική παρουσία κτηνολόγου, αλλά να είμαστε κι εμείς και να το συζητάμε. Είναι υγρό, είναι μετεγχειρητικό, είναι από την πρώτη επέμβαση, δεν ξέρουμε τι είναι, άρα να το παρακολουθήσουμε λίγο. Γιατί εδώ να το πούμε, εδώ είμαστε, εδώ 99,9% είναι τεράτομα. Εντάξει. Άρα το τεράτομα, για να κάνεις την μετάλλαξη και να κινδυνεύσεις ο ασθενής, πρέπει να έχεις μια δεκαετία τουλάχιστον. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Αυτό μπορεί να το περιμένεις λίγο να δεις τι ακριβώς γίνεται.
Εντάξει. Και γι' αυτό φτάσαμε στους 18 μήνες να έχουμε αυτή την εικόνα και να πάρουμε την απόφαση τι θα κάνατε. Θα κάναμε λεμφαδενικό, τώρα θα συνεχίζαμε την παρακολούθηση. Θα αφαιρούσαμε μόνο τον όγκο ή θα συνεχίζαμε τη χημειοθεραπεία. Θα κάναμε πλήρη λεμφαδενικό με διατήρηση των νεύρων. Αυτή είναι η επιλογή, έτσι. Είναι πάντα εφικτό αυτό, μετά από χημειοθεραπεία. Στη σάλβιτς λεμφαδενεκτομή, θα το παραδεχτούμε όλοι, δεν είναι εφικτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να... Άρα, πάμε στην πρώτη επιλογή. Εντάξει, είναι μια μεταχειρητική εικόνα. Και ουσιαστικά μπήκε για να δούμε λίγο τα όρια της του λεμφαδενικού. Τα είπαμε και χθες. Λοιπόν, αφαίρεση μόνο της μάζας πλέον δεν πρέπει να υπάρχει ούτε να αναφέρεται. Μπορεί κάποιος να συζητήσει αυτό μόνο στο σεμίνωμα. Στους μη σεμινωματώδεις όπως είναι εδώ, έτσι πρέπει να γίνει πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός. Θα αποφασίσει κάποιος να κάνει templates, δηλαδή τροποποιημένους ναι, αλλά όχι μόνο εγκεκτομή. Και τροποποιημένος λεμφαδενικός καθαρισμός μπορεί να γίνει και μετά χημειοθεραπεία, όταν είναι μικρή η μάζα, και εδώ ήταν μικρή, μπορεί να πάρει και με σχετική ασφάλεια, γιατί έχουν γίνει κάποιες μελέτες. Το ζήτημα είναι ότι, γιατί αυτό γινόταν μέχρι τώρα, ότι βγάζω τη μάζα, είμαστε εντάξει, αφήνουμε τα υπόλοιπα, κάνουμε υποτροπές, αρχίζουν οι μεγαδόσεις χημειοθεραπείες και καταλήγουν οι ασθενείς. Πολύ ψυχρά, αλλά έτσι πάνω κάτω γινόταν. Ή όποιοι είχαν κάποια χρήματα παραπάνω για να πούμε τα δέντια, φεύγαν σε κάποια κέντρα του εξωτερικού. Και δεύτερη φορά τα ριντού, προφανώς είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Και ένα άλλο κακό πράγμα που γίνεται, που το έχουμε δει εμείς, είναι τα κλίψ. Τα κλίψ είναι θάνατος μετά, όταν πάει να ξανανοίξεις. Έχουν διεθύσει αγκία. Δεν βρίσκεις όριο. Πάει να βγάλεις το κλίπ, γιατί το κλίπ σου κάνει ζημιά. Αρχίζεις, μπαίνεις μέσα στα αγκία. Έχεις φοβερό πρόβλημα με τα κλίπ. Συνήθως τα κλίπ μπαίνουν για να κερδίσεις χρόνο και οικονομία, αλλά είναι πολύ κακό μετά και στις επανεπεμβάσεις είναι θάνατος. Γιατί σου δυσκολεύει πάρα πολύ το πλάνο αποκόλλησης. Πόσο από χρόνο σας πήρε, κύριε Τζόρτε, αυτή η επέμβαση? Συνήθως πάμε 6 με 8 ώρες. 6 με 8 ώρες. Εντάξει, μπορείς να μειώσεις τους χρόνους σου όταν κάνεις εμπειρία. Αλλά ο μέσος χρόνος είναι αυτός. Έχουμε κάνει και 12 ώρες, όταν είχαμε κάτι τεράστιες μάζες. Και... Γιατί εδώ τι γίνεται. Εξαρτάται πού δουλεύεις και όλα και τι σαπορτέ. Γι' αυτό που είπε και ο κ. Γιανακόπουλος, πριν να δει τον αγκιοχειρουργό. Όταν έχεις πολύ καλό αγκιοχειρουργικό τμήμα και δεν σε νοιάζει, έχεις και έχεις έναν όγκο στην αορτή, δεν κάθεσαι να τον αποκολλήσεις. Γιατί όλο τον χρόνο το χάνεις ώστε να αποκολλήσεις, να μην μπεις μέσα στο τείχωμα του αγκίου και σου κάνει διαχωριστικό ανέβρισμα. Άρα, παρασκευάζεις την αορτή, κόβεις πάνω κάτω και έρχεσαι το αγκιοχειρουργός και σου περνάει τον γκραφτ. Εκεί μειώνεις το χρόνο σου. Όταν έχεις τεράστιες μάζες και θα δούμε, εντάξει τώρα δεν υπάρχουν, αλλά έχουμε εικόνες, ο οποίος έχεις 15 εκατοστά μάζα, η οποία πάνω στην αορτή όλη ή την περιτριγυρίζει. Εκεί τα πράγματα για να το παρασκευάσεις πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να πας πολύ σιγά, να μην χάσεις αίμα, να μην κάνεις ζημιά στο αγκείο για να μπορέσεις να... Λοιπόν, άρα προσπαθεί κάποιος να διατηρήσει τα νεύρα, δεν είναι πάντα εφικτό και νομίζω ότι... Βασίλη, ναι. Μια και το πες για τεχνικούς λόγους, έτσι, για να το διανθίσουμε και λίγο. Σύμφωνη, με τα κλίψ είναι πολύ βολικά σε αυτή την επέμβαση και το να βάζεις ράματα δεν το συζητάω καθόλου. Είναι ειδικά σε κάτι οπίστης, σφυγικές, δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ έχω βρει πολύ καλή βοήθεια με το λίγκασουρ, το λίγκασουρ το λεπτό. Τι χρησιμοποιείτε εσείς? Τίποτε. Χρησιμοποιούμε λίγο το ultrasizon, αλλά όχι για τα αγκία. Ναι. Γιατί... Τι κάνουμε? Πάνω στο τείχωμα του αγκίου ή τη σκύλη ή τη βάζουμε από λίγο μετάξι 3-0. Okay. Κάτω μπορούμε να βάλουμε μικρό κλιπ. Κάτω όμως στις σφυγικές. Ναι. Εντάξει, γιατί στο αγκίο φοβάσαι τα κλιπ σου και μετά τι γίνεται. Πολλές φορές πάει να καθαρίσεις και όπως έχεις την αναρρόφηση μπορείς τα κλιπ να τα. Τα σαρώσει πολλές φορές. Ναι. Και καλύτερα είναι όταν είναι. Εντάξει, εκείνη η εμπειρία. Κάποιου μεγέθους και πάνω να βάζεις και προλέν. Να τα. Okay. Να είσαι πολύ σίγουρος. Γιατί μετά τι γίνεται, κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστείς να πιάσεις την αορτή, να τη σηκώσεις, να κάνεις κινήσεις πάνω ή στην κύλη. Και εκεί σου φεύγουν οι απολυνώσεις πολλές φορές. Okay. Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε με το... με την κρυοσυντήρηση.